Ουσίας, μιλάμε με τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Τάσο Βάμβουκα, για όλα τα ζητήματα που αφορούν την λειτουργία και την καθημερινότητα της πόλης των Χανίων. Κύριε Βάμβουκα, είστε ένας άνθρωπος που περπατάτε συχνά στην παλιά πόλη των Χανίων. Εγώ προσωπικά σας έχω δει αρκετές φορές. Είναι πραγματικά, όπως συνηθίζω να λέω, το διαμάντι αυτού του τόπου. Ωστόσο, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε και με την προσωπική μου άποψη, αλλά και με την άποψη πολλών συμπολιτών μας, η οποία είναι ότι η πόλη των Χανίων, έτσι όπως είναι η παλιά πόλη των Χανίων, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και αν αυτά τα προβλήματα δεν επιληθούν και δεν επιληθούν το ταχύτερο δυνατόν, η όποια κουβέντα περί ένταξής της στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO αγγίζει τα όρια της ουτοπίας. Σας ικανοποιεί η παλιά πόλη και το παλιό λιμάνι των Χανίων όταν το περπατάτε? Κοιτάξτε, με ικανοποιεί, διότι παρά τον βιασμό του τοπίου που έχουμε κάνει πολλές φορές εμείς με τις αυθαιρεσίες μας, με ικανοποιεί διότι ακόμα αντέχει. Δηλαδή υπάρχουν πολλά στοιχεία καλά, να μην τα μηδενίζουμε όλα, που το κάνουν, ας πούμε, ακόμα ελκυστικό. Όμως θα έλεγα πόσο καλύτερο θα ήταν το λιμάνι να μην είχαμε όλες αυτές τις αυθαιρεσίες και να είχαμε μπορέσει όλα τα μνημεία που βρίσκονται στην παλιά πόλη, τουλάχιστον τα περισσότερα και αυτά που φαίνονται περισσότερο, να τα έχουμε αποκαταστήσει, και θα έλεγα ιδιαίτερα τα χρόνια που δένανε τους σκύλους με τα λουκάνικα και τα λεφτά δεν ξέραμε πού να τα τοποθετήσουμε. Μας παρακαλούσαν να μας δώσουν λεφτά και δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα τα απορροφήσουμε. Τέλος πάντων, όμως αυτή είναι η κατάσταση, αυτό έχουμε βρει. Γίνανε και κάποια πράγματα, να μην αδικούμε για τους προηγούμενους. Έγινε το κέντρο αρχιτεκτονικής Μεσογείου, έγινε πινακοθήκη, κάποια πράγματα γίνανε. Το ότι έχουν γίνει, έχουν γίνει. Πάμε να δούμε λίγο πιο εξειδικευμένα τα πράγματα. Ένα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα καταστήματα, με τα όρια τα οποία έχουν τα τραπεζοκαθίσματα και αυτή την άναρχη κακογουστιά. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα μου επιτρέψετε να πω, από τη στιγμή μάλιστα που η μελέτη για τα σκιάδια δεν έχει προχωρήσει, διότι μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει φτάσει στο θέμα, διότι αντιδρούν οι καταστηματάρχες. Σε κάποια από αυτά μπορεί να έχουν και δίκιο, σε κάποια έχουν άδικο. Υπάρχει περίπτωση η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της αρχαιολογίας να προχωρήσει σε κάποιες ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες προκειμένου αυτή η εικόνα να αλλάξει? Βεβαίως, και μάλιστα σε πολύ ρηξικέλευθες, νομίζω αρκετά έξυπνες λύσεις, οποίες προωθούμε αυτή τη στιγμή. Όπως... και μάλιστα σε συνεργασία με την αρχαιολογία, πρέπει να σας πω, αυτό είναι και πολύ καλό και πολύ θετικό. Όπως παραδείγματος χάρη τα σκιάδια που θίξατε στο παλιό λιμάνι. Βέβαια, το παλιό λιμάνι δεν έχει, το πρόβλημα του δεν είναι μόνο τα σκιάδια, είναι όμως πολύ μεγάλο θέμα τα σκιάδια, διότι πραγματικά αλλοιώνουν τη μορφή και την εικόνα του λιμανιού και καθ' όλη τη διάρκεια μάλιστα του χρόνου, και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι από τα πιο δύσκολα και πιο ενδιαφέροντα θέματα όμως που έχει να αντιμετωπίσει μια δημοτική αρχή και που μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί. Έχει πολιτικό κόστος. Βεβαίως, επειδή έχει πολιτικό κόστος, αλλά επειδή ακριβώς έχει κόστος. Και αυτό πραγματικά το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον να πάρουμε το πολιτικό κόστος και να λύσουμε ένα πρόβλημα. Εκεί τώρα θα κρυθούμε. Λοιπόν, όταν λέτε πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ ρηξικέλευθες, τι λοιπόν, εννοείτε? Θα σας πω. Καταρχήν, περπατώντας το παλιό λιμάνι, νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα ικανοποιηθούν από αυτή την εικόνα των υπερκατασκευών οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες τέλος πάντων καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και οι οποίοι έχουν μια εικόνα πολλές φορές, θα έλεγα, που ταιριάζει σε τριτοκοσμική χώρα και όχι, ας πούμε, σε ένα τόπο σαν το παλιό λιμάνι των Χανίων. Αυτό λοιπόν το θέμα που το κουβαλάμε πολλά χρόνια, θα πρέπει κανείς να δει γιατί δεν έχει επιληθεί μέχρι σήμερα. Πρέπει να δει δηλαδή και λίγο τις αιτίες που υπάρχει αυτό. Το πολιτικό κόστος είναι το ένα που λέτε, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μπορεί να είναι και το πρώτο ζήτημα από όλα αυτά. Το δεύτερο είναι μια λαθεμένη νοοτροπία την οποία έχουν πολλοί επαγγελματίες, αλλά διότι αυτούς τη λαθεμένη νοοτροπία που έχουν πολλοί επαγγελματίες περί κατάληψης και αισθητικής των παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο, είναι κάτι που εμείς δεν πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρχει, διότι πρέπει, όπως τους είπα και στους ίδιους σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε, ότι ο χώρος αυτός ο οποίος βρίσκεται έξω από τα καθεστήματά τους δεν τους ανήκει. Ανήκει σε όλους τους Χανιώτες. Άρα λοιπόν, για να κάνουμε καλούς λογαριασμούς, τους λέω: μέσα στο μαγαζί σας μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, είναι δικό σας. Έξω από το μαγαζί ανήκει σε όλους μας. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα διαδικασίες, θεσμούς, έχουμε δημοτικές αρχές, έχουμε νόμους να εφαρμόσουμε αυτούς τους νόμους. Πώς λοιπόν αυτές οι διαδικασίες και οι νόμοι έρχονται να δέσουν και να πούνε ότι εμείς σαν εκπρόσωποι και τα λοιπά των δημοτών, εν προκειμένου η Δημοτική Αρχή, θέλουμε να βάλουμε τάξη και όρια? Τι κάναμε λοιπόν? Κάναμε το εξής απλό. Αυτό συνέλαβα από την αρχή. Καταρχήν, συνομιλήσαμε με την υπηρεσία της αρχαιολογίας. Τους είπα ότι είναι ένα θέμα το οποίο εγώ στη θητεία μου θέλω να το λύσω.
αυτό το θέμα. Στην πενταετία, λέτε. Ναι, μπορεί αυτό να γίνει του χρόνου. Μπορεί να γίνει, μέσα στη θητεία όμως αυτό το θέμα θέλουν να έχει λυθεί. Φυσικά και θέλουν να λυθεί πολύ πριν τη λήξη της πενταετίας. Αλλά βάζουμε πάμε ένα στόχο. Ουσία, θα σας ζητήσω να επιταχύνουμε λίγο, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα βεβαίως. Και ο χρόνος δεν θα μας φτάσει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Υπάρχει καταρχήν, πρέπει να σας πω, ότι υπάρχει μια διαδικασία προηγούμενες μελέτες, η οποία έχει μάλιστα όλες τις εγκρίσεις του ΚΑΣ, προσβλήθηκε βέβαια από κάποιους καταστηματάρχες κλπ. Όμως είναι εγκεκριμένη μελέτη. Να επισημάνουμε για όσους δεν το γνωρίζουν, το ΚΑΣ είναι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Πολύ σωστά το λέτε, λέμε κάποιους όρους καμιά φορά, θα τους εξηγούμε. Η οποία μελέτη θα μπορούσε να εφαρμοστεί, όπως λέμε. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου έχει στείλει χαρτιά και λέει ότι αυτές οι κατασκευές κανονικά που έχουν τώρα πρέπει να τις ξυλώσουν. Και κανονικά πρέπει να τις ξυλώσουν του χρόνου το καλοκαίρι. Δόθηκε μία παράταση. Το καλοκαίρι του 16. Βεβαίως, πρέπει να τις ξυλώσουν. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι αυτό είναι μία εξαιρετική ευκαιρία, την οποία εγώ έχω σκοπό να χρησιμοποιήσω, ότι θα πρέπει να υπάρχει η γνώση στους καταστηματάρχες του ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή, εμείς μέχρι τότε, πριν από φυσικά το καλοκαίρι, πρέπει να ξέρουν, να έχουμε ξεκαθαρίσει τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή, μπορείτε, κύριε Γαργάκη, αν έχετε ένα μαγαζί στο τάδε σημείο, μπορείτε να κάνετε αυτή την κατασκευή μπροστά από το μαγαζί σας και καμία άλλη κατασκευή. Αυτές είναι οι προδιαγραφές. Και επίσης, δεν θεωρώ εγώ ότι είναι υποχρέωση, όπως θεωρούσαν κάποιοι, της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτών των Χανίων να χρηματοδοτήσουν την τέντα που ενδεχομένως εσείς ή κάποιος άλλος έχετε έξω από το μαγαζί σας στο λιμάνι. Διότι υπήρχε και αυτή η νοοτροπία. Εγώ τη βρήκα αυτή την νοοτροπία να θεωρούν πάρα πολύ δεδομένο ότι αλήθεια. Οι δημότες, ο Δήμος, κάποιος να τους πληρώσει τα στέγαστρα. Γιατί δηλαδή στην οδό, ξέρω εγώ, Τζανακάκι ή κάπου αλλού πληρώνει κανείς τα στέγαστρα των επιχειρηματιών. Δεν κατάλαβα αυτή τη λογική. Λέμε λοιπόν ότι εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να θέσουμε τις προδιαγραφές με βάση κανόνων αισθητικής και βάση εγκρίσεων, οι οποίες βεβαίως θα έρθουν από τα αρμόδια όργανα και εν προκειμένου από το ΚΑΣ, που είπαμε προηγουμένως ποιο είναι, και των αρμοδίων αρχών. Άρα μου λέτε βεβαίως ότι πριν από το καλοκαίρι του 2016 πρέπει να υπάρχουν αυτές τις προδιαγραφές. Οι επιχειρηματίες θα κληθούν να βγάλουν αυτά τα οποία έχουν τοποθετήσει έξω από τα καταστήματά τους και να τοποθετήσουν νέα με βάση τις προδιαγραφές που θα έχουν εγκριθεί και συμφωνηθεί. Βεβαίως. Τώρα, εάν ο χρόνος δεν είναι ακριβώς το καλοκαίρι, πάντως δεν θα είναι μακριά από την χρονική περίοδο την οποία προσδιορίζουμε. Δεν ξέρω τώρα τεχνικά αν θα προλάβουμε, αν θα είναι τα σχέδια, αν το ΚΑΣ, αν βρούμε καμιά γραφειοκρατική διαδικασία, αν υπάρχουν πάλι κάποιοι πολίτες. Οι καταστηματάρχες τι λένε, γιατί η νοοτροπία που μου περιγράψατε ήταν σχεδόν παγιωμένη. Να. Είναι σχεδόν παγιωμένη. Ναι, είναι παγιωμένη, φυσικά. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι σε πολλούς αυτό το πράγμα δεν αρέσει. Όμως, πολλοί από αυτούς πρέπει να σας πω πλέον ότι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι ουσιαστικά υποβαθμίζεται ο χώρος τον οποίο καταλαμβάνουν με αυτές τις κατασκευές. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει πλέον και εγώ μονότονα όποτε βρω την ευκαιρία τους το επαναλαμβάνω. Έχετε ένα θησαυρό στα χέρια σας και το μεταχειρίζεστε πολλές φορές με πολύ λάθος τρόπο. Η υπερβολή η οποία υπάρχει καταρχήν είναι ένα αρνητικό στοιχείο, δηλαδή το να έχεις πια πιάσει τις πλατείες, να μην έχεις χώρο σχεδόν να περάσεις ορισμένες περιόδους, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν αρμόζει και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Έτσι. Καταλαβαίνουμε έτσι κάποια πίεση τον Αύγουστο κλπ. Αλλά να υπάρχουν πάντα κάποια σαφή όρια να μην τα ξεπερνάμε. Κατανοητό. Κατανοητό. Άρα περιμένουμε. Διότι εδώ ανοίξατε τώρα, απασφαλίσατε μια χειροβομβίδα πολύ μεγάλης ισχύως. Πάντως την έχω απασφαλίσει εδώ και αρκετό καιρό, γιατί έχουμε καλέσει. Όχι δημόσια όμως. Ναι, δημόσια, δημόσια. Όχι, εννοώ δεν έχετε ανακοινώσει. Ναι, σε τηλεόραση και λοιπά, όχι. Ότι σκοπεύετε όχι, ναι, να κάνετε αυτό. Ναι, ακούστε, όμως. Το ανακοινώνετε απόψε για πρώτη φορά. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και μένει να δούμε αν θα έχετε τα πολιτικά, επιτρέψτε μου να το πω, άντερα να την πάτε μέχρι τέλους. Αυτό θα το δούμε. Αυτό το δούμε και λέω σε κάποιους να μην συγχαίουν το ήπιο προφίλ με την αποφασιστικότητα. Το κρατώ. Γι' αυτό είναι να το δούμε. Επισκεφτήκατε χθες, αν δεν κάνω λάθος, το χώρο του παλιού Τελωνίου, όπου από την προηγούμενη δημοτική αρχή, την προπροηγούμενη, αν θυμάμαι καλά, από κυρίου Βυρβιδάκη, ακριβώς, αν θυμάμαι καλά, έχει ξεκινήσει το έργο της αποκατάστασης του παλιού Τελωνίου. Αφού θα μου επιτρέψετε να σας πω καταρχήν ότι πάτε σε ένα χώρο και μας στέλνετε μετά και ένα δελτίο τύπου στο οποίο ουσιαστικά μας λέτε τι, ότι πρέπει να επιταχύνουμε διότι διαφορετικά θα κληθούμε να πληρώσουμε χρήματα. Και δεν είναι μόνο για αυτό το έργο, είναι και για άλλα έργα διότι, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι δεν είναι. Βεβαίως, ωραία. Ναι. Το δέχομαι. Θα είναι έτοιμο το έργο στο τέλος του χρόνου? Κοιτάξτε, και η επίσκεψη της Διευθύντριας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας προχθές είχε αυτή την έννοια.
να εξετάσουμε επιτόπου τα προβλήματα. Ορισμένα προβλήματα προέρχονται από καθυστερήσεις χρηματοδοτήσεων. Νομίζω ότι αυτά τα ξεμπλοκάρουμε και πάνε καλά. Το δεύτερο όμως έχει να κάνει με τον ανάδοχο, με τα ζητήματα που βάζει, τις δυνατότητες που έχει ο ανάδοχος να τελειώσει αυτό το έργο. Και πρέπει να σας πω, το συγκεκριμένο έργο, το οποίο βεβαίως το βρήκαμε και ο ανάδοχος ήταν εγκατεστημένος και όλη η διαδικασία προϋπήρχε των ημερών μας. Όμως εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα κουβαλήσουμε το πρόβλημα εάν δεν μπορέσουμε να το λύσουμε και θα απολογηθούμε προφανώς. Γι' αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι. Και το βάρος που μας αναλογεί είναι τεράστιο, διότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά, κύριε Γαγιά. Αυτά τα έργα που συνολικά, εάν δεν ολοκληρωθούν, το σύνολό τους υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια. Και δεν είναι μόνο έργα για το παλιό Τελωνείο και το κέντρο υγείας. Συνολικά. Είναι και έργα για να καταλάβετε πόσο. Εκτός Δήμου Χανίων. Και εκτός Δήμου Χανίων. Είναι ένα μεγάλο. Διότι έχετε την τεχνική υπηρεσία εσείς και ουσιαστικά εσείς καλείστε και να φέρετε πέρας, και αν δεν φέρετε εις πέρας, να πληρώσετε το λογαριασμό. Θα πληρώσει ο Δημότης των Χανίων, εάν στη Γάβδο κάποιο έργο δεν τελειώσει, ας πούμε, έτσι. Και αυτό είναι μεγάλο βάρος και μεγάλη ευθύνη, όπως καταλαβαίνετε. Και ειδικά με την υποστελέχωση, υπάρχει και όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουν τα στελέχη μας, την τεχνική υπηρεσία και το προσωπικό μας, να υποστηρίζει όλο το Δήμο. Είναι διάφορα ανορθόδοξα πράγματα, τα οποία προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μία τάξη, κύριε Γεωργιακάκη. Και προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε αυτό το πράγμα στο Δήμο Χανίων. Ερώτηση. Αν το παλιό Τελωνείο ολοκληρωθεί εγκαίρως και δεν υπάρχουν ζητήματα με την επιστροφή χρημάτων, θα εγκατασταθεί εκεί και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης? Βεβαίως. Το ρωτώ, γιατί όταν παραχωρήθηκε ο χώρος πριν από τις εκλογές του 2004 από τον τότε Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη, ένας εκ των όρων παραχώρησης από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, αν δεν κάνω λάθος, προς τον Δήμο Χανίων, ήταν να είναι η έδρα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, το οποίο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένο στον χώρο του Βενιζελίου Οδείου Χανίων. Ακριβώς, ναι. Όπως το είπατε, και ήταν, αυτό ήταν μια μεγάλη κίνηση την οποία είχε κάνει τότε ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο υπουργός. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση για το Δήμο Χανίων και γενικότερα για τα Χανιά, και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό, για να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Αυτό το έργο λοιπόν θα εγκαταστήσει πραγματικά την έδρα του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Κρήτης. Θα μπορεί βέβαια να χρησιμοποιείται και από άλλους χώρους. Αυτό είναι γραμμένο στο καταστατικό. Και αυτό θα παραχωρηθεί στην πραγματικότητα στην επιχείρηση πολιτισμού, κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Χανίων, την ΚΕΠΕΔΙΧ ΚΑΜ, όπως λέγεται αυτή τη στιγμή. Αυτή θα το διαχειρίζεται. Δήμος Χανίων ουσιαστικά θα είναι, αλλά και το ΔΠΘΕΚ θα βρει εκεί την έδρα του, που νομίζω ότι την έχει πραγματικά ανάγκη, γιατί είναι φιλοξενούμενο, έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες να φιλοξενηθεί στον χώρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα ασφιχτιά το ΔΠΘΕΚ εκεί? Όχι, πιστεύω ότι δεν θα αυξηθεί. Το αντίθετο θα έλεγα. Το αντίθετο. Πραγματικά θα μπορέσει να ξεδιπλώσει τις δυνατότητες τις οποίες έχει, και ξέρετε ότι εμείς το στηρίζουμε αυτό το θέατρο. Όταν το παραλάβαμε, ήταν έτοιμο να κλείσει βάσει τη νομοθεσία. Καταφέραμε και αντιστρέψαμε το κλίμα. Ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα και αυτή τη στιγμή το ΔΠΘΕΚ δεν κινδυνεύει να κλείσει, τουλάχιστον λόγω της νομοθεσίας για τα οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε. Μάλιστα. Επόμενο θέμα, το οποίο κουβεντιάζουμε, να μείνουμε λίγο στο θέμα του πολιτισμού, μιας που η κουβέντα πήγε προς τα εκεί. Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Πριν από λίγες εβδομάδες το επισκέφθηκε ο κύριος Σταθάκης ως υπουργός, ενημερώθηκε από τα αρμόδια στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την πορεία των εργασιών. Με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν, θα είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους ή το αργότερο μέχρι τα τέλη του χρόνου. Ερώτηση. Σας βρίσκει σύμφωνο η χωροθέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων στην περιοχή, στην ιστορική και ιδιαίτερη από αρχιτεκτονικής άποψης περιοχή της Χαλέπας? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που σηκώνει πολλή συζήτηση. Εγώ θα σας πω το εξής, μπορεί να μην είναι ιδανική θέση, όμως θα σας πω το εξής. Εγώ από τη στιγμή που έγινε δεν κάθομαι να γκρινιάζω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και έχουν σχέση με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, με το χώρο εξέβρεσης που θα παρκάρουν εκεί πέρα τα οχήματα και τα λεωφορεία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το ρώτησα. Αποφασίζουμε να κάνουμε ένα τεράστιο και μπράβο μας μουσείο αρχαιολογικό νέο που χρειαζόταν, γιατί το υφιστάμενο ουσιαστικά ασφιχτιά στο κτίριο που βρίσκεται, στο εξαιρετικό κτίριο και πανέμορφο κτίριο επί της οδού Χάλιδων, και όμως δεν έχουμε φροντίσει να λύσουμε όλα τα άλλα, κύριε Βάμβουκα. Κυκλοφοριακή σύνδεση, χώρου στάθμευσης, γενικότερα ζητήματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία όχι του μουσείου μέσα, αλλά του μουσείου εκτός. Εκτός, ναι. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χωροθέτησης του συγκεκριμένου μουσείου. Βέβαια, πάντα ένα μουσείο πρέπει να είναι κοντά στο κέντρο μιας πόλης, δεν μπορεί να απομακρυνθεί πάρα πολύ, με τα γνωστά προβλήματα,
Υπήρχαν, θυμάστε, συζητήσεις από το να είναι τα νεόρια μέχρι οτιδήποτε άλλο, κατέληξε εκεί. Τώρα αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε. Αυτό έχουμε, αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε και μια μεγάλη επένδυση, περνάει 16 εκατομμύρια. Επίσης να σας πω ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, διότι καταλαβαίνετε ότι και μόνο η μεταφορά των εκθεμάτων και όλου του υλικού που υπάρχει διαδικασία. Είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία και δύσκολη διαδικασία. Αυτό μπορεί να πάρει πάνω από 2 χρόνια κατά τους αρχαιολόγους οι οποίοι. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ υλικό στις αποθήκες της αρχαιολογικής υπηρεσίας, το οποίο πρέπει να βγει, να τοποθετηθεί κατάλληλα στο χώρο. Είναι μια τεράστια δουλειά, βεβαίως, η οποία δεν μπορεί να γίνει τυχαία. Δεν μεταφέρουμε ουσιαστικά απλά αντικείμενα από τον άνθρωπο. Είναι ευχάριστο γεγονός, παρά τις ενστάσεις που υπάρχουν για την αισθητική του κτηρίου, για τη χωροθέτηση κλπ. Εγώ δεν θα μείνω εκεί. Ήταν για εσάς τα νεόρια ο καταλληλότερος χώρος? Όχι, διότι τα νεόρια έχουν και άλλου είδους προβλήματα και εκθέματα, μουσιακά εκθέματα θέλουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, λέτε. Θα ήταν δυνατόν να συμβεί, αλλά θα έπρεπε να συμβούν πολλά πράγματα πριν για να μπορέσουμε να πούμε ότι τα νεόρια μπορούν να αποτελέσουν το μουσείο. Θα ήταν ένας χώρος που θα μπορούσε, αλλά χρειάζονται πάρα πολλές προϋποθέσεις και θα ήταν πραγματικά δύσκολο να τις εξασφαλίσουμε σε ένα χώρο που είναι πραγματικά δίπλα στη θάλασσα, που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Θα ήταν βέβαια μια εξαιρετική θέση με την έννοια της τεράστιας επισκεψιμότητας την οποία θα είχε στο συγκεκριμένο χώρο. Μπορούμε όμως να εξασφαλίσουμε και με άλλο τρόπο και μπορούμε για τα νεόρια να έχουμε άλλες χρήσεις που θα αφορούν και τον πολιτισμό και κυρίως τον πολιτισμό, οι οποίες θα είναι σε μεγάλη ωφέλεια της πόλης, όταν βέβαια και εφόσον μπορέσουμε να τα αποκαταστήσουμε και να τα. Το κρατώ. Χθες μπήκαν σκαλοσκιά στη βορεινή πλευρά της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων. Είναι ένα έργο το οποίο εξαγγέλθηκε πριν από λίγες ημέρες από εσάς, τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Αρναουτάκη, 5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μη σταθούμε εκεί. Μου είπαν και το κράτησα γιατί μου άρεσε, οφείλω να επισημάνω. Σκαλοσκιές στη βορεινή πλευρά της Δημοτικής Αγοράς. Σκαλοσκιές στο παλιό Δημαρχείο, επί της οδού Χάλιδων. Και σκαλοσκιές στο ρολόι, θα σου πω. Και σκαλοσκιές στο ρολόι. Τελικά έχουμε πολλές σκαλοσκιές και δεν φεύγουν δυστυχώς. Δηλαδή θα σας θυμίσω ότι οι σκαλοσκιές στο παλιό Δημαρχείο νομίζω ότι είναι από την εποχή Δημαρχίας του κυρίου Βυρβιδάκη και οι σκαλοσκιές στο ρολόι από τον κύριο Σκουλάκη, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα γίνει με αυτά τα έργα? Επειδή είπατε για αυτές τις σκαλοσκιές, πραγματικά είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ και δεν καθόμαστε, δεν κοιμόμαστε, προσπαθούμε να τα προχωρήσουμε. Και το ρολό είναι βέβαια στα αιτήματα εδώ πέρα που έχω πάει και στον κύριο Σταθάκη και το παλιό Δημαρχείο. Και μάλιστα να σας το αφήσω αυτό το κείμενο των αιτημάτων με το οποίο επισκέφθηκα τον κύριο Υπουργό. Μπορεί να σας είναι χρήσιμο και στο μέλλον, αν δεν το έχετε. Υπάρχουν λοιπόν εκεί μέσα αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να σας πω ότι δεν έχω σκοπό να βγάλω τις καλοσχές από το παλιό Δημαρχείο μέχρι να αποκατασταθεί. Εκεί θα τις βλέπουμε και θα είναι ένα σύμβολο που θα πρέπει να βγουν. Προφανώς. Γιατί να φτιαχτεί, αν τις βγάλετε, υπάρχει θέμα επικινδυνότητας. Μπορεί και να μην υπάρχει κάποια στιγμή τόσο μεγάλο θέμα επικινδυνότητας, θα μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά οι σκαλοσχές θα φύγουν εκεί όταν βρούμε τον τρόπο να αποκαταστήσουμε αυτό το μνημείο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι σε ένα πολύ ευαίσθητο και πολύ σημαντικό σημείο των Χανίων, με πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι το παλιό Δημαρχείο Χανίων, είναι ένα εξαιρετικό κτίριο, εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, και εμείς έχουμε σαν στόχο να τουλάχιστον να άρουμε την ετοιμορροπία, να φτιάξουμε την εξωτερική όψη και μετά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα μέσα. Αυτό το όταν ακούγεται έτσι πολύ μελλοντικό. Κοιτάξτε, και η αγορά ακουγόταν μελλοντική, αλλά ένα απόγευμα, όπως θυμάστε, ένα βράδυ Σαββάτου, σας καλέσαμε εύνης στο Δήμο Χανίων, που είχαμε μια σύσκεψη με τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Σταθάκη, τον υπουργό μας. Και σας εξαγγείλαμε ότι συμφωνήσαμε με αυτή τη μέθοδο και σας είπαμε. Σύμφωνοι. Όμως εξαγγείλατε και είναι σημαντικό ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, όταν η μελέτη για την ολοκλήρωση όλου του έργου είναι της τάξης των 15 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για το πώς θα προχωρήσει το έργο, αν θα ολοκληρωθεί, αν δεν ολοκληρωθεί, πού θα βρεθούν τα χρήματα. Λοιπόν. Ενώ υπάρχουν και κάποιοι οποίοι αμφισβητούν αν μέχρι το Σεπτέμβριο. Οκτώβρη, που είπατε ότι θα ξεκινήσουν τα έργα, θα υπάρχουν χρήματα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων? Θα συμφωνήσω μαζί τους. Θα συμφωνήσω μαζί τους. Και ο χρόνος δεν μπορεί επακριβώς να προσδιοριστεί. Είπαμε πάντως μετά την καλοκαιρινή περίοδο, με την έννοια να μην ενοχλήσουμε τις δραστηριότητες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο, το ξέρουμε από τώρα, Οκτώβριο, Δεκέμβριο ή δεν ξέρω, Φλεβάρι, έτσι, για να μην λέμε ανακρίβειες στους δημότες μας. Πρέπει να σας πω όμως, κύριε Βεκάκη, ότι πραγματικά επιμένοντας στο να ενταχθεί η δημοτική αγορά σε αυτό το πρόγραμμα, τέλος πάντων, του Υπουργείου και να αρθεί η ετοιμορροπία, όπως είναι ο τίτλος αυτού του προγράμματος, τέλος πάντων, και της χρηματοδότησης,
θα λέγαμε ότι έβαλα στο κεφάλι μου ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο μπελά. Το καταλαβαίνετε. Ίσως να μην υπάρχει στα Χανιά αυτή τη στιγμή πιο σύνθετο έργο που να θέλει να το κάνει κάποιος, είτε δημοτική αρχή είτε κάποιος άλλος. Φανταστείτε λοιπόν ένα μνημείο τεραστίων διαστάσεων για τα δικά μας τα μεγέθη, με τόσα πολλά προβλήματα που ξεκινάνε από τη στέγη και φτάνουν μέχρι τα θεμέλια, που πάνε στον εξωτερικό χώρο όπου έχουμε ένα κάρο προβλήματα και που υπάρχουν μέσα 70 επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν. Φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει να ξεκινήσεις από πάνω, να δουλεύουν οι άλλοι από κάτω, να θες να κάνεις ένα τόσο τεράστιο έργο, να κινδυνεύεις να βρεθείς χωρίς χρηματοδότηση κάποια στιγμή και να σου μείνει το έργο. Ημιτελές και ειδικά ό,τι αφορά τη σκέπαστο. Δηλαδή φανταστείτε τι ρίσκα και πόσο δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι για τα δύσκολα ήρθαμε και αυτά θα παλέψουμε. Είναι χρόνια ζητήματα των Χανίων και εκεί θέλουμε να επικεντρώσουμε. Τώρα, αν δεν κάνουμε τις καλύτερες δημόσιες σχέσεις ή δεν ξέρω τι που λένε κάποιοι, αυτό ας το αφήσουμε. Ας κρίνουμε δηλαδή τα πράγματα στο τέλος και όπως πρέπει. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο ούτως ή άλλως θα κριθείτε. Πριν πάω σε διάλειμμα, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο θέλω για ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε απόψε εδώ. Είναι το θέμα της αξιοποίησης των δημοτικών κτηρίων. Έχετε συστήσει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μια ειδική επιτροπή η οποία κατέγραψε τα κτίρια και θα προτείνει, ήδη έχει προτείνει. Μάλιστα, διέρευσε ουσιαστικά και η πρότασή της πριν από λίγες μέρες. Ενδεχομένως και έντεχνα για να δείτε τις αντιδράσεις. Όχι, πραγματικά δεν ήταν έντεχνα. Προφανώς και δεν ήταν από άτομα της Δημοτικής Αρχής, πιστεύω. Μάλιστα. Αλλά επειδή δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι. Εμείς δεν επιθυμούσαμε το να φτιάξουμε τη φάση. Εγώ κρατώ, κύριε Βάμβοκα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια κενά και αναξιοποίητα που ανήκουν στο Δήμο, Δημαρχία. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για το πού πρέπει να στεγαστούν υπηρεσίες και την ίδια στιγμή πληρώνεται δυσβάσταχτα ενίκια. Mm. Θα σας θυμίσω, τρόπος του λέγει, ότι για το κτίριο της οδού Μιλονογιάννη, για παράδειγμα, όπου στεγάζεται η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η ΔΕΔΙΣΑ και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, σήμερα που μιλάμε, ο Δήμος Χανίων πληρώνει ένα ποσό της τάξης των 8.000 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή περίπου 100.000 ευρώ το χρόνο. Σωστά. Την ίδια στιγμή, κτίρια δημοτικά μένουν κλειστά. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Λοιπόν, αυτή είναι ένα από τα προβλήματα που βρήκαμε, γιατί κανονικά θα έπρεπε να είχε λυθεί επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, διότι τα κτίρια αυτά, όπως είναι σήμερα, έτσι υπήρχαν και τότε, πλην αλλαγής των εξαιρέσεων. Αυτό όμως δεν λύθηκε και πιστεύω ότι δεν λύθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά η μεθοδολογία που επελέγει για τη μεταφορά των υπηρεσιών εμάς μας δημιουργεί τώρα τεράστια προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, το κτίριο το οποίο αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει η ΔΕΙΑΧ, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να ήταν το κτίριο που θα έπρεπε να έχει πάει η ΔΕΙΑ. Μπορούσαν να είχαν πάει άλλες υπηρεσίες του Δήμου και το κτίριο να έχει καλύτερη χρήση. Όμως, βρίσκει σύμφωνο δηλαδή η άποψη που λέει ότι η πολεοδομία και η τεχνική υπηρεσία θα έπρεπε να συστεγάζονται αυτή τη στιγμή στις Μουρνιές? Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλες απόψεις, παραδείγματος χάρη, ότι η τεχνική υπηρεσία πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στην οικονομική υπηρεσία, μακάρι να μπορούσαν να είναι και τρεις μαζί και να είναι και ο Δήμαρχος δίπλα τους. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα μαζί έτσι που είναι η κατάσταση. Όμως θα σας πω ότι οι επιλογές που έχουν ήδη γίνει, δεν μπορούν να μην ληφθούν υπόψη. Εμείς δεν μπορούμε πάλι να πηγαίνουμε να αναστατώνουμε με τόση ευκολία τις υπηρεσίες, να ξοδεύουμε πολλά σημαντικά κονδύλια για να κάνουμε πάλι τον κόσμο άνω κάτω. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε τώρα τη δουλειά μας. Σίγουρα υπάρχουν τα σενάρια που θα είδατε και διέρευσαν στον τύπο. Είχα δώσει εντολή στις υπηρεσίες που τα μελέτησαν, στις επιτροπές, να μας δώσουν τρία σενάρια. Το ένα θα είναι τα πράγματα να μην αλλάξουν πάρα πολύ, να μην υπάρξει μεγάλη αναστάτωση. Το δεύτερο σενάριο ήταν ένα ενδιάμεσο σενάριο, να υπάρξει ένας λογισμένος βαθμός αναστάτωσης, και το τρίτο ήταν, ας πούμε, να γίνουν όλα άνω κάτω, ας το πούμε έτσι, για να τα δούμε δηλαδή όλα αυτά. Δηλαδή, οι άνθρωποι των επιτροπών, που ήταν υπάλληλοι κυρίως από την τεχνική υπηρεσία και την πολεοδομία, μελέτησαν βάσει αυτού το οποίο τους ζήτησα. Θέλω δηλαδή να έχω τις εισηγήσεις τους και τις έχω αυτή τη στιγμή για αυτά τα τρία σενάρια. Η τελική απόφαση θα πάρθει από τη Δημοτική Αρχή ή από το Δημοτικό Συμβούλιο? Ουσιαστικά θα πάρθει από τη Δημοτική Αρχή. Αλλά και θα κάνουμε και κοινωνό το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς δεν ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ υπέρ του δημοκρατικού διαλόγου, όλοι θα ενημερωθούν κτλ. Αλλά είναι στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει να τα προσπαθήσει. Προσανατολίζεστε προς την μετεγκατάσταση υπηρεσιών οι οποίες είχαν μετεγκατασταθεί επί Δημαρχία Σκουλάκη σε συγκεκριμένα κτίρια? Κοιτάξτε, αυτό είναι ουσιαστικά, αυτό το απαντάει αυτή η μελέτη, ας το πούμε, που έχει γίνει με τα τρία σενάρια. Υπάρχει σενάριο που όλα ανατρέπονται εντελώς, είναι το τρίτο σενάριο. Ναι, αλλά υπάρχει ακριβώς, και το ενδιάμεσο. Δηλαδή, διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Υπάρχουν τρία σενάρια και δεν ξέρουμε εσείς ποιο επιλέγετε. Ακόμα δεν έχουμε επιλέξει, γιατί έχουμε ξεκινήσει βέβαια τις συζητήσεις. Θα πρέπει να συζητηθεί καταρχήν στη δημοτική μας ομάδα, θα πρέπει να συζητηθεί και με το υπόλοιπο έτσι, Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνει δηλαδή κοινωνός των απόψεων και των αποφάσεων, θα ακούσουμε και απόψεις.
και θα καταλήξουμε κάπου και όσο δυνατόν πιο σύντομα γίνεται. Πάντως καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δύσκολο θέμα, το οποίο όμως θα το λύσουμε, δεν θα διστάσουμε να το λύσουμε. Μάλιστα. Πάμε για διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα θέσω στον κύριο Βάμβουκα το θέμα των οικονομικών του Δήμου Χανίων. Εκεί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ της νυν και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, αλλά θα συζητήσουμε και σημαντικά θέματα όπως η ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου, η αξιοποίηση του λιμανιού της Σούδας, αλλά και έργα που αφορούν τον χώρο της υγείας, όπως η αξιοποίηση του παλιού ψυχιατρίου και το πότε θα είναι έτοιμο, αν θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου, το κέντρο υγείας αστικού τύπου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.